Σε τιμή του Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι, η τιμή εισόδου στο μνημείο της Πιναλόγκας. Όσο απίστευτο και να ακούγεται, αυτό θα είναι μια πραγματικότητα από το νέο έτος, καθώς το εισιτήριο από τα 8 ευρώ θα φτάσει τα 20 ευρώ. Εξέλιξη που πυροδοτεί σφοδρές αντιδράσεις σε επαγγελματίες στον χώρο του τουρισμού, οι οποίοι κάνουν λόγο για μεγάλο οικονομικό πλήγμα στην τοπική οικονομία. Το εισιτήριο της Πιναλόγκας ήταν 2 ευρώ. Πριν μερικά χρόνια το αυξήσαν από 2 σε 8. Αν η τιμή αυξηθεί τόσο απότομα, θα υπάρχει μεγάλη αντίδραση στο μουσείο. Μην ξεχνάμε ότι το Λούβρο είναι στα 20 ευρώ το εισιτήριο. Ορισμένοι πάνε απέναντι από την πλάκα, το βλέπουν από απέναντι, διαβάζουν ό,τι να διαβάσουν και τέλειωσε. Με το που βάλατε τα 8 ευρώ, ο κόσμος και τότε παραστάτησε. Είναι πολλοί οι οποίοι ήδη έχουν αλλάξει την εκδρομή στα 8 ευρώ και κάνε μόνο τη βόλτα. Αυτό στα 8 ευρώ, φανταστείτε στα 20. Καθαρή οικονομική καταστροφή. Και μπορεί το νησί της Βικτόρια Χίσλοπ να απογείωσε την τουριστική κίνηση, όμως το Υπουργείο Πολιτισμού βάζει την ταφόπλακα, όπως υποστηρίζουν επαγγελματίες, καθώς διαβλέπουν μεγάλη μείωση στην επισκεψιμότητα του μνημείου άνω του 50%, κάτι που θα επιφέρει αρνητικές συνέπειες σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του τουρισμού. Αν χάσουμε και ακόμα επισκέπτες, θα χάσει πρώτα το Υπουργείο Πολιτισμού, θα συμπαρασύρει τα καραβάκια τα οποία πάνε τον κόσμο μέσα, θα συμπαρασύρει τις ταβέρνες, τα μαγαζιά, τα αναμνηστικά τα είναι και τους ξεναγούς φυσικά. Δεν πρέπει να κάνουμε απότομα σοκ. Είναι υπερβολικά απότομη η αύξηση της τιμής. Δεν μπορούμε από 8 να το πάμε 20, πρέπει να γίνει πιο χαμηλό. Μέσο όρο 2.000 τουρίστες επισκέπτονται καθημερινά τη Πιναλόγκα, αριθμός που αυξάνεται σημαντικά έως και 3.000 τουρίστες στους μήνες αιχμής. Για ένα εισπρακτικό μέτρο από το Υπουργείο Πολιτισμού κάνουν λόγο και οι ιδιοκτήτες τουριστικών σκαφών, οι οποίοι σκέφτονται το ενδεχόμενο να τροποποιήσουν τα προγράμματα των περιηγήσεών τους προς τη Πιναλόγκα. Θα ανοίξουμε άλλο πρόγραμμα να μην πηγαίνουμε στη Πιναλόγκα. Οπότε ή σταματάμε τα σκάφη ή βρίσκουμε κάτι άλλο. Ανάλογα λοιπόν στο πρόγραμμά μας, θα βάλουμε μόνο βόλτα στη Πιναλόγκα σε μπάλιο. Κάτι διαφορετικό, να πουλάμε κάτι διαφορετικό. Εν τω μεταξύ, αναγκαίες παρεμβάσεις δεν έχουν ακόμη δρομολογηθεί από τους αρμόδιους, όπως επισημαίνει ο κ. Παπανικολάου, με φόντο τις ανησυχητικές εικόνες που επικρατούν στην αποβάθρα του λιμανιού. Πρέπει να βελτιώσουμε την νότια πλευρά εκεί που δένουν τα πλοία, γιατί υπάρχει θέμα ασφάλειας. Η αποβάθρα θέλει να φτιαχτεί πάρα πολύ καλά, γιατί όταν φυσάει νοτιάς υπάρχει σοβαρό θέμα ασφάλειας με τα καράβια να γίνει κάποιο ατύχημα. Την ίδια ώρα αυξημένη είναι η επισκεψιμότητα τουριστών στο ανάκτορο της Κνωσού, γεγονός που οφείλεται και στους χιλιάδες τουρίστες κρουαζιέρας. Και τον μήνα Μάρτιο η αύξηση είναι σημαντική, καθώς οι τουρίστες ανήλθαν στους 18.402, όταν πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο άγγιξαν τους 12.395. Ενδέχεται να ξεπεράσουν το περσινό ρεκόρ. Εγώ το θεωρώ δεδομένο αυτό. Αφού δείχνει το σημάδι, φαίνεται από τώρα, διότι είχαμε στα 16.000 και ο Απρίλιος πάει πολύ καλά, διότι κόβουμε κάθε μέρα πάνω από 2.500 εισιτήρια τη μέρα. Έχουν πάει και 4.000 τον Απρίλιο, δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου καταγράφονται παράπονα τουριστών, καθώς αντικρίζουν κλεισές πόρτες το μεσημέρι. Δεν έχουν πάρει μάλλον εξτρά προσωπικό. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι έχουμε Απρίλιο και από ό,τι άκουσα, ούτε το Μάιο θα διορθωθεί αυτό. Οπότε, αν πάρουμε εξτρά προσωπικό, θα πάει μάλλον Ιούνιο. Όλα αυτά έπρεπε να τα έχουν σχεδιάσει από τον Ιανουάριο, το οποίο όταν ξεκινάει το Μάρτιο να είναι 8 με 8. Και έχουμε το εξής πρόβλημα. Στα βιβλία, οι οποία κρατάνε μαζί επισκέπτες, γράφει ότι το μουσείο είναι ανοιχτό σε 8 το πρωί με 8 το βράδυ. Οπότε, ορισμένοι από αυτούς πάνε στο μουσείο και βλέπουν ότι κλείσει την πόρτα. Και λένε τι τρέχει. Και βλέπουν μετά ότι είναι 3,5 ώρα που κλείνει.